Ευρία ήταν η νίκη του Ευάγγελου Μεϊμαράκη στις χθεσινές εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και στις Σέρες με περίπου 15 μονάδες. Στην Καβάλα, Ευάγγελος Μεϊμαράκης έλαβε περισσότερο από 42%, ενώ 28,66% έλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας έμεινε μόλις στο 16,85%, ενώ διψήφιο ποσοστό έλαβε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, φτάνοντας το 11,76%. Τη μεγαλύτερη νίκη του από ολόκληρη την περιφέρεια σημείωσε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης στην Ξάνθη, που έλαβε 47,51%. Δεύτερος ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας με 22,93%, ενώ τρίτος αναδείχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 22,03%. Τελευταίος ο Άδωνης Γεωργιάδης με 7,52%. Νικητής ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης και στον Ομό Ροδόπης με 44%, ενώ δεύτερος με μεγάλη διαφορά από τον τρίτο ήταν ο Απόστολος Τζιτζικώστας με 28,42% έναντι 20,51% του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης συγκέντρωσε μόλις 6,55%. Ευρία η νίκη ήταν του Ευάγγελου Μεϊμαράκη και στον Ομό Εύρου, που συγκέντρωσε 42,56%, ενώ δεύτερος με άνεση ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,42%. Ακολούθησε ο Απόστολος Τζιτζικώστας με 21,88%, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης συγκέντρωσε 7,14%. Στη γενέτειρα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, νικητής αναδείχθηκε πάλι ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, συγκεντρώνοντας 42%, ενώ λογική ήταν η δεύτερη θέση με διαφορά από τον τρίτο και για τον Απόστολο Τζιτζικώστα με 27% στην περιφέρεια όπου εκλέχθηκε περιφερειάρχης. Ακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 20%, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης συγκέντρωσε και εδώ διψήφιο αριθμό, φτάνοντας το 11%. Την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την επόμενη μέρα στο κόμμα ζητήσαμε να μας δηλώσουν ο βουλευτής Καβάλας του κόμματος Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος Νόδε Καβάλας Μανώλης Φραντζεσκάκης. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος δήλωσε πως περίμενε το αποτέλεσμα καθώς διέκρινε διαφορά στο πολιτικό λόγο ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Ενώ πολύ αισιόδοξος για την επόμενη μέρα εμφανίστηκε από την πλευρά του Μανώλης Φραντζεσκάκης. Καταρχήν η έκπληξη Μητσοτάκη για μένα ήταν αναμενόμενη, γιατί έκανε μια καλή προεκλογική καμπάνια με πολιτικά επιχειρήματα, καθαρό λόγο και πιστικότητα, όπως είδαμε και εδώ στην Καβάλα. Περίμενα λίγο πολύ αυτή τη σειρά των υποψηφίων. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα αυτές τις διαφορές, οι οποίες είναι, θα έλεγα, έχουν γεωμετρική, να το πω έτσι, συμμετρία, 40% περίπου ο πρώτος, 30% ο δεύτερος, 20% ο τρίτος και 10% ο τέταρτος, συν πλην 2%. Προσέγγιση αποτελέσματος, καλό θα ήταν να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής διαστόματος του κυρίου Τραγάκη, ο οποίος προείσα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Σίγουρα στο δεύτερο γύρο πάνε ο κύριος Μεϊμαράκης και ο κύριος Μητσοτάκης στις 10 Ιανουαρίου. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εντός εισαγωγικών αναμέτρηση. Το βέβαιο είναι ότι στις 10 Ιανουαρίου η Νέα Δημοκρατία θα έχει αρχηγό και θα είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει, χωρίς να έχει το μυαλό της σε κομματικές διαδικασίες και διαφορές, στα καθήκοντά της απέναντι στον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Τη βόμβα πάντως ο κύριος Παναγιωτόπουλος την έριξε αργότερα, δηλώνοντάς μας πως αμφιβάλλει για το αν τελικά θα υπάρξει δεύτερος γύρος, καθώς εκτιμά πως θα προηγηθούν πολιτικές διεργασίες ώστε να αποφευθεί αυτό το ενδεχόμενο. Το επόμενο ερώτημα που ανακύπτει, θα υπάρξει δεύτερος γύρος? Επειδή οι διεργασίες είναι και πολιτικές, εγώ είμαι σίγουρος θα αναλυθούν πρωτοβουλίες, να έρθουν κοντά οι μονομάχοι του δεύτερου γύρου και να συζητήσουν μήπως θα βρούνε και αποφύγουμε αυτήν την δεύτερη φάση, αν θέλετε, η οποία δεν ξέρουμε με τι συνθήκες θα γίνει, έτσι, διότι μπορεί, ας πούμε, να προσέλθουν την δεύτερη φορά πολύ λιγότεροι από ό,τι προσήλθανε χτες να ψηφίσουν. Ότι όποιος και να εκλεγεί θα έχει την αμέριστη παράσταση και του εταίρου που θα είναι μαζί του στο δεύτερο γύρο, αλλά και των άλλων δύο, του κυρίου Τζιτζικώστα και του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη. Πάντως, το βέβαιο είναι ότι νικητής χθες αναδείχθηκε η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Η βάση της κεντροδεξιάς απέδειξε ότι είναι ενωμένη μπετόν αρμέ και έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Πρώτον, προς το εσωτερικό μήνυμα ενότητας, μην τολμήσει και κουκουνηθεί κανένας.
Δεύτερον, ότι αυτή η διαδικασία συμμετοχής του λαού είναι κορυφαία δημοκρατική διαδικασία. Για καθαρό προβάδισμα με η Μαράκη έκανε λόγο ο κύριος Παναγιωτόπουλος, αμφιβάλλοντας όμως κατά πόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορέσει να προσετεριστεί το σύνολο των ψήφων Απόστολου Τζιτζικώστα και Άδωνη Γεωργιάδη. Θεωρώ ότι ο Μημαράκης σαν πρώτος, με καθαρή διαφορά, έχει κάποιο προβάδισμα. Ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να προσετεριστεί τους άλλους δύο, τον τρίτο και τον τέταρτο δηλαδή υποψηφίους, για να αποσπάσει κάποια στήριξή τους, η οποία όμως οπωσδήποτε δεν θα σημαίνει και ότι όλοι οι ψήφοι που πήγαν Φερρυππίν στον Γεωργιάδη θα πάνε με απόλυτη αντιστοιχεία στο Μητσοτάκη τη δεύτερη Κυριακή. Θα είναι μια εβδομάδα μέσα στην οποία θα γίνουν πολλές συζητήσεις. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε το χθεσινό μήνυμα που λέει ότι ο κόσμος, η κοινωνία, η οποία δεν είναι από ό,τι φαίνεται όλοι σύσσωμοι με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Η κοινωνία θέλει ισχυρή Νέα Δημοκρατία για να υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Θα δείτε σήμερα μετά από πολύ καιρό τους νεοδημοκράτες, στελέχοι και μη ψηφοφόροι, έχουν χαμόγελο στα χείλη. Γιατί απέδειξε η Νέα Δημοκρατία ότι είναι παρούσα, ότι είναι η σπονδυλική στήλη του έθνους, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πολύ καλά πήγαμε και στην Καβάλα. Είχαμε θέσει στόχου 5.000, πήγαμε περίπου 5.400. Επετεύχθηκε, υπερκεράστηκε, ξεπεράσαμε τον στόχο. Και το μήνυμα είναι βέβαια προς το εσωτερικό, αλλά είναι ταυτόχρονα και προς την κυβέρνηση, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, του δίδυμου της πολιτικής απάτης, του Τσίπρα και του Καμένου.